Για να στείλουν το μήνυμα το οποίο προανέφερα στις Βρυξέλλες. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 14.000 πρόσφυγες Ντένια. Οι συνθήκες μάλλον έχουν χειροτερέψει παρά το αντίθετο τις τελευταίες ώρες. Αν μπορεί να γυρίσει ξανά η κάμερα σε μένα και να σας δώσουμε την εικόνα η οποία βρίσκεται πίσω μου. Υπάρχει έντονη βροχόπτωση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ουρά, έχουμε στήσει ακριβώς επάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, όπου πίσω από την κάμερα, φανταστείτε, στα 200 μέτρα είναι ακριβώς το πέρασμα που το τρένο αφήνει την Ελλάδα και περνάει στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Λοιπόν, σε μια απόσταση 500 μέτρα πίσω μας βρίσκονται σκηνές κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών. Μια και ο καταβλισμός έχει γεμίσει και την ώρα αυτή που σας μιλάω, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προσφυγικές ροές, όχι τόσο μεγάλες όσο τις προηγούμενες μέρες, ωστόσο υπάρχει κόσμος ο οποίος φτάνει εδώ. Αυτό που θα ήθελα εγώ κλείνοντας να σου αναφέρω είναι ότι από πλευράς τεχνικής είμαστε έτοιμοι να εκπέμψουμε τόσο το δελτίο το κεντρικό απόψε της ΕΡΤ από εδώ στις 9 παρα 5 το βράδυ.